Καλησπέρα. Χαίρετε. Ένα θέμα απόψε το οποίο είναι παραδειγματικό θα έλεγα. Και ο τίτλος τα λέει όλα. Μισώ τους γονείς μου και έγινα people pleaser. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Καλησπέρα αγάπη μου. Είμαι 26 χρονών και το πρόβλημα μου είναι οι γονείς μου. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όλο φωνές και φασαρίες. Ο πατέρας μου ξεκινούσε φασαρία κάθε μέρα με τη μάνα μου και έφτανε και σε σημείο να τη χτυπάει άσχημα ακόμα και εμένα. Οχ! Και η μάνα σου δεν το χώρισε και δεν κατέφυγε στο 1440 αν είσαστε στην Κύπρο ή στο 1590 αν είσαστε στην Ελλάδα για να ζητήσει βοήθεια για τη βία στην οικογένεια και να γλιτώσετε. Όταν δεν έκανε αυτό που ήθελε, ο πατέρας μου άρχιζε να φωνάζει και να με μειώνει άσχημα μπροστά στους άλλους και να βρίζει άσχημα, δηλαδή και σωματική και ψυχική βία. Μπροστά σε όλους τους άλλους το παίζει ο καλός μπαμπάς και θέλει κιόλας να του μιλάμε. Ζω ακόμα μαζί τους γιατί δεν έχω φύγει ακόμα από την παιδική μου ηλικία. Αν και είμαι 26 χρονών, ακόμα έχω παιδικά τραύματα, φοβάμαι να μιλήσω στους άλλους και αισθάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι με απορρίπτουν. Αγάπη μου, ζεις μέσα στο παιδικό σου τραύμα, δεν έχεις ακόμη παιδικό τραύμα, το αναβιώνεις καθημερινά το τραύμα μέσα σε εκείνο το περιβάλλον. Πάντα ονειρευόμουν να έχω μια σχέση που να είναι κάποιος δίπλα μου, αλλά και στις ερωτικές μου σχέσεις το ίδιο με απορρίπτουν. Και πάντα καταλήγω στα ίδια, με δύο τρελούς γονείς, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Ποιος θα ήθελε να είναι με κάποιο άτομο που δεν μπορεί να μιλήσει μπροστά σε άλλους και να φοβάται τους ανθρώπους, να βγάζει ντροπή, γιατί σε τέτοιο σημείο με έχουν καταντήσει. Πραγματικά έχω αρχίσει να φτάνω σε σημείο και να λέω ότι τους μισώ. Έχω πολύ θυμό μέσα μου. Ο θυμός είναι κάτι θετικό, αγάπη μου, ο θυμός, γιατί είναι δύναμη που βγαίνει από μέσα μας και μας κινητοποιεί να κάνουμε σωτήριες αλλαγές. Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, μπράβο, αλλά θα μου πάρει αρκετό καιρό να γίνω καλά. Δεν έχω ζήσει τίποτα ακόμα. Το μόνο που έκανα είναι να ταντεύω τους γονείς μου. Η μάνα μου έχει γκόμενο και συνέχεια μου μιλούσε για αυτόν, χωρίς να νοιάζεται για μένα. Ήθελε να κάθομαι σπίτι για να μπορεί να τις κάνω και πλάτες. Ουδέν σχόλιον. Πραγματικά, κυρία Θέκλα, μου είναι για γέλια κατάσταση. Για κλάματα είναι, όχι για γέλια. Αλλά καλά κάνεις να χρησιμοποιήσεις τον υγιή μηχανισμό άμυνας του γέλιου, να την διακομωδήσεις για να μην κλαις. Ή για να μπορέσεις κιόλας να την δεις και πόσο γελία είναι. Πώς θα μπορέσω να ξεφύγω από αυτούς? Νιώθω ότι θα τρελαθώ, δεν έχω κανένα συναίσθημα πια. Ντρέπομαι τα πάντα. Δεν μπορώ να μιλήσω σε κανένα γιατί φοβάμαι. Τι μπορώ να κάνω? Τι μπορώ να κάνω? Ο ψυχολόγος μου με έχει βοηθήσει, αλλά νιώθω ότι δεν θα γίνω ποτέ καλά όσο είμαι με αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και έρχεται για το update. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, αλλά εσύ δεν είσαι κόρη. Δεν ξέρω τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχω σε κάποιον να μιλήσω. Νιώθω αρκετά μόνη μου, έχουν εξαφανιστεί όλοι από τη ζωή μου. Έμεινα χωρίς δουλειά λόγω καραντίνας και σε ένα σπίτι που δεν αντέχω άλλο τους γονείς μου. Συνέχεια τσακώνονται. Νομίζω ότι θα τρελαθώ πραγματικά. Δεν έχω που να πάω και φίλους για να μιλήσω. Στέλνω συνέχεια να πάμε βόλτα σε κοπελιές που έκανα παρέα, αλλά όλο έχουν δουλειά και καταλήγω να είμαι ξανά κλεισμένη σπίτι. Μιλούσα και με ένα αγόρι που μου έδινε στο παρηγοριό ότι θα είναι δίπλα μου, αλλά εξαφανίστηκε κι αυτός, ήταν ψεύτης. Μετά από χρονικό διάστημα βρήκα άλλο ένα αγόρι μέσω Facebook και βγήκαμε μια φορά και μετά δεν μου ξανά έστειλε τίποτα. Έχω καταντήσει να στέλνω μηνύματα για εξηγήσεις, αλλά τίποτα. Τι κάνω λάθος? Γιατί δεν έχω κανένα? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, αλλά το προσπαθώ, ειδικά τώρα που το έχω ανάγκη. Τι θα μου προτείνατε να κάνω? Δεν μπορώ να με γράφουν όλοι και να στέλνω μηνύματα συνέχεια. Αρχίζω και χάνω το μυαλό μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να μην έγινα βάρος και σε εσάς. Το εκτιμώ. Καλό σας βράδυ. Αγάπη μου, δεν έγινες βάρος σε μένα. Σε καμία περίπτωση δεν έγινες βάρος σε μένα. Σε ευχαριστώ πολύ που εμπιστεύτηκες την ιστορία σου σε μένα και σε εμάς εδώ στο κανάλι. Είναι textbook ιστορία. Όταν λέμε textbook, σημαίνει σαν εγχειρίδιο. Σαν να είναι ένα παράδειγμα βγαλμένο από ένα εγχειρίδιο ψυχοπαθολογίας ή δυσλειτουργικής σας οικογένεια. Το πώς σε έχει επηρεάσει η τοξική και κακοποιητική σχέση των γονέων σου, το πώς σε έχει επηρεάσει εσένα, είναι παραδειγματικό, είναι χαρακτηριστικό τέτοιων καταστάσεων και τέτοιων οικογενειών. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είσαι άτυχη στην οικογένεια που γεννήθηκες. Το έχω πει πολλές φορές ότι
μπορώ να δεχτώ την τύχη, ότι κάποια πράγματα είναι τυχερά ή άτυχα, μόνο σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς. Γιατί κάποιοι έχουμε την τύχη να γεννιόμαστε σε οικογένειες με καλύτερους ανθρώπους και κάποιοι έχουμε την ατυχία να γεννιόμαστε σε οικογένειες με χειρότερους ανθρώπους. Οι γονείς σου είναι, συγγνώμη που θα πω την έκφραση, ελεηνοί. Συγγνώμη. Θα μπορούσαν να κάνουν όλες αυτές τις κακοποιήσεις ο ένας τον άλλο χωρίς να έχουν παιδί στη μέση. Όταν έχουμε παιδιά, οφείλουμε πρωτίστως να διαφυλάξουμε τη ψυχική υγεία των παιδιών μας, να διαφυλάξουμε την παιδική τους ηλικία αλόβητη και να τα μεγαλώσουμε σε ένα περιβάλλον που θα μάθουν να αγαπιούν, να αγαπούν και να αγαπιούνται. Όχι σε ένα περιβάλλον που να μάθουν να μισούν και να μισούνται. Όχι σε ένα περιβάλλον που να τους λέει συνέχεια εμέσως πλήση σαφώς είσαι άχρηστος, δεν αξίζεις, είσαι αναξιαγάπητος, δεν έχει νόημα για σένα η ζωή. Πάρα πολύ καλά τα πας σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες και στο οποίο διαβίεις τώρα. Να συνεχίσεις να πηγαίνεις στη ψυχολόγο. Θα ήθελα όμως να κάνεις ένα τηλέφωνο αν είσαι στην Κύπρο στο 1440. Αν είσαι στην Ελλάδα στο 15900, που είναι οι εθνικές γραμμές για τη βία στην οικογένεια, και να ζητήσεις βοήθεια να φιλοξενηθείς για ένα χρονικό διάστημα σε ένα καταφύγιο. Υπάρχουν καταφύγια για γυναίκες και παιδιά για προστασία από βία στην οικογένεια. Αυτό το οποίο βιώνεις σαφώς είναι βία στην οικογένεια, και από τον ένα γονιό και από τον άλλον. Από τον ένα είναι και σωματική και ψυχολογική, από τον άλλο είναι ψυχολογική, τη μάνα σου. Κάνε αυτή την κίνηση, ζήτα να πας στο καταφύγιο, ζήτα να σε φιλοξενήσουν μέχρι να σταθείς στα πόδια σου, να κάνεις εκεί πέρα, αν είσαι στην Κύπρο, έχουν και ψυχολόγους μέσα ο οργανισμός που είναι αυτός, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει τη γραμμή 1440, που μπορείς να κάνεις και εκεί συνεδρίες και σιγά σιγά να αρχίσεις να χαράζεις τη ζωή σου χωρίς αυτούς. Γιατί είναι ανάξιοι γονείς. Ξέρω ότι είναι βαριά αυτά που λέω. Ξέρω ότι αν ήμουν στη θέση του γονέα σου δεν θα ήθελα να τα ακούσω. Όμως, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο να κακοποιούμε τα παιδιά μας. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο και να είμαστε τόσο εγωκεντρικά γουρούνια. Κακώς είπα τη λέξη γουρούνια. Τόσο εγωκεντρικοί άνθρωποι, ώστε να... Τι να πω... Να μην νιώθουμε καθόλου την ευθύνη απέναντι στο παιδί μας, να του παρέχουμε ένα υγιές περιβάλλον να μεγαλώσει και άκου, να χτυπάμε το παιδί μας, να το εξυβρίζουμε, να έχουμε εξωσυζυγική σχέση και να το λέμε στην κόρη μας και να θέλουμε να μας κάνει πλάτες. Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνει η μητέρα σου είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο πατέρας σου και οι δυο είναι στα ίδια χάλια πράγματα. Είναι μια τοξικότατη σχέση που εσύ είσαι παράπλευρη απώλεια και οφείλουν και όφυλα να σε προστατεύσουν εσένα πάνω απ' όλα, γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται γονιός, οφείλει να σκέφτεται πριν από το τομάρι του το παιδί του. Θα μου πεις είμαι 26 χρονών. Ναι, είσαι 26 χρονών, αλλά ζεις μαζί τους. Συγγνώμη. Είμαι αυστηρή. Είναι από τα ελάχιστα πράγματα στο οποίο είμαι αυστηρή. Όσοι με γνωρίζετε εδώ στο κανάλι, ξέρετε ότι έχω μεγάλη ανεκτικότητα και είναι πολύ ανοιχτό το μυαλό μου και έχω πολύ πρωτοποριακές ιδέες. Όμως σε αυτά τα θέματα, του να στερείς στο παιδί σου την ευκαιρία για ένα υγιές μέλλον και να στερείς από το παιδί σου την ευκαιρία για να μεγαλώσει ισορροπημένα και να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του και να αγαπιέται και να μάθει να λειτουργεί υγιώς και ισορροπημένα μέσα σε αυτό το σύνθετο κόσμο, είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Το γεγονός ότι έγινες people pleaser είναι το φυσικό επακόλουθο της ανατροφής σου. Μεγαλώνοντας με βία, μεγαλώνοντας με το ξεκάθαρο μήνυμα ότι εσύ δεν αξίζεις την αγάπη, δεν αξίζεις την εκτίμηση, δεν αξίζεις το σεβασμό, έμαθες, παραδειγματικά δηλαδή, ότι πρέπει να κάνεις πολλά για να σε αγαπήσουν οι άλλοι. Και έτσι γίνεσαι people pleaser, όπως έχεις πει. People pleaser σημαίνει ο άνθρωπος που βάζει πάνω από τη δική του ευχαρίστηση την ευχαρίστηση των άλλων.
και στις φιλίες σου και στις γνωριμίες σου. Προσπαθείς πολύ, γιατί νιώθεις μέσα σου ότι δεν το αξίζεις. Επίσης, αυτό που σου βγαίνει η έλλειψη κοινωνικότητας, είναι φυσιολογικό να φοβάσαι να συνδεθείς με τους ανθρώπους. Τη στιγμή που οι δύο άνθρωποι που είχαν όλη την ευθύνη για να κάνουν μια υγιή συνδεσιμότητα μαζί σου, απέτυχαν ιχτρά, απέτυχαν παταγωδώς. Καταλαβαίνω το κομμάτι της ντροπής, το κομμάτι ίσως και μιας κοινωνικής φοβίας, ίσως δεν μπορώ να κάνω διάγνωση από εδώ, μαζί με το κομμάτι της μεγάλης ανάγκης για επικοινωνία. Ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του μέσα σε κρίση, γιατί εσύ ζεις τη ζωή σου μέσα σε κρίση, ζεις μέσα στην κρίση. Στην κρίση αξιών της οικογένειας σου, στην ψυχολογική κρίση της οικογένειας σου, στην πνευματική κρίση της οικογένειας σου. Ένας άνθρωπος που ζει σε εμπόλεμη εντός εισαγωγικών κατάσταση, δεν έχει χρόνο και ενέργεια να επενδύσει στην κοινωνικοποίηση του, να επενδύσει σε ουσιαστικές σχέσεις, σε ουσιαστικές φιλίες. Ακόμη και στα ερωτικά του κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Δεν έχει χρόνο για να χτίσει γερά θεμέλια στις σχέσεις του. Αποσπασματικά βγαίνει από το καβούκι του, πάει, προσπαθεί να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, στην πρώτη δυσκολία αποτραβιέται, μένει ξανά μόνος του, νιώθει μια ψευδέστηση ασφάλεια στη μοναξιά, έρχεται η μοναξιά και τον μπλακώνει ακόμη περισσότερο, ξανακάνει μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, χωρίς όμως να έχει την υπομονή, την επιμονή και την δυναμικότητα για να μπορέσει να εγκαθιδρύσει υγιείς σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Για να φτιάξουμε μια υγιή φιλία, για να φτιάξουμε μια υγιή ερωτική σχέση, χρειάζεται να είμαστε καλά εμείς ήδη προηγουμένως, να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, να έχουμε ολοκληρώσει την ψυχοθεραπεία μας, να έχουμε βγει από εμπόλεμες καταστάσεις. Εσύ ζεις σε μια εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή μέσα στην οικογένεια σου που ζεις, και να έχουμε καλή γνώση του ποιοι είμαστε, τι θέλουμε από τη ζωή μας και να το διεκδικούμε με σταθερότητα, με αυτοεκτίμηση, με όρια, και να μην πνιγόμαστε σε ένα ποτήρι νερό όταν ο άλλος δεν μας απαντήσει ένα μήνυμα ή όταν ο άλλος δείξει ότι δεν είναι αυτός που είναι. Για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο παιχνίδι των σχέσεων των φιλικών και των ερωτικών, χρειάζεσαι να έχεις μέσα σου μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, την οποία εσύ δυστυχώς, αγαπούλα μου, δεν την έχεις. Και δεν φταίσαι εσύ που δεν την έχεις, είναι το περιβάλλον, το τοξικό στο οποίο γεννήθηκες, μεγάλωσες και συνεχίζεις να ζεις. Άρα η λύση δικιά σου είναι να φύγεις από εκεί. Και σου ξαναλέω, κάνε χρήση των εθνικών υπηρεσιών για προστασία από τη βία στην οικογένεια. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχουν καταφύγια κακοποιημένων γυναικών. Το τηλέφωνο για να έρθεις σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες στην Κύπρο είναι το 1440. Το τηλέφωνο για να έρθεις σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι το 15900. Σε παρακαλώ πολύ, κόρη μου, κάνε το. Κάνε το, φύγε από εκεί άμεσα, συνέχισε την ψυχοθεραπεία σου και εκεί στο καταφύγιο θα βρεις και βοήθεια από κοινωνικές λειτουργούς που έχουν για αυτό το σκοπό, για να σε βοηθήσουν τι θα κάνεις και επαγγελματικά και οικιστικά, ώστε να φύγεις από εκείνο το σπίτι. Θα μπορείς να μείνεις για πάντα στο καταφύγιο, αλλά μπορεί να χρησιμεύσεις σαν ένα μεταβατικό σταθμό σε μια ζωή που να είσαι ανεξάρτητη από όλη αυτή την τρέλα. Να βγεις μέσα από αυτή την εμπόλεμη κατάσταση. Λυπάμαι για τους γονείς σου. Λυπάμαι με την έννοια του ότι λυπάμαι που έχεις τέτοιους γονείς. Και να δουν αυτό το βίντεο δεν θα καταλάβουν τίποτα. Το πολύ πολύ να σου πούν, έστειλες αυτή την ψυχολόγο που δεν μας ξέρει και δεν ξέρει την οικογένειά μας και δεν είπες τα δικά σου λάθη και δεν είπες τι έχεις κάνει εσύ και δεν είπες το ένα και δεν είπες το άλλο. Η επαναθυματοποίηση του θύματος δηλαδή. Δεν περιμένω να σου πούν κάτι άλλο, ούτε σου λέω δώσ' τους το να το δουν. Γιατί έτσι όπως τους περιγράφεις, δεν μου φαίνονται άνθρωποι που να έχουν την παραμικρή αισθησία και να έχουν φιλότιμο για να μπορούν να σκεφτούν τι κάνω, πώς επιδρώ αρνητικά, καταστροφικά, ολέθρια στη ψυχική και συναισθηματική και γενικά στη ζωή του παιδιού μου. Έχω και εγώ παράπονα από τους γονείς μου, πολλά, αλλά καμία σχέση. Δηλαδή μιλάμε, οι δικοί σου γονείς έχουν παντελή έλλειψη γονεϊκότητας. Παντελή. Δεν είναι κακοί γονείς. Έχουν παντελή έλλειψη γονεϊκότητας. Δεν είναι γονείς. Λειτουργούν σαν να είσαστε όλοι παιδάκια που παίζετε μέσα σε ένα στάβλο και λερώνετε ένα στον άλλο. Και όφυλα, εφόσον έκαναν οικογένεια και εφόσον έκαναν παιδί, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων του γονεϊκού ρόλου.
Δεν είσαι καταδικασμένη όμως να συνεχίσεις να είσαι σε εκείνη την κατάσταση. Σε παρακαλώ, κόρη μου, ζήτα βοήθεια. Αν είσαι στην Κύπρο, τηλεφώνα στο 1440. Αν είσαι στην Ελλάδα, τηλεφώνα στο 15900. Θέλω όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε ακούσει την ιστορία της κοπέλας να συγκλονιστούμε όσον αφορά στο γονεϊκό μας ρόλο. Όσον αφορά στο αγωνιοποιούμε τα παιδιά μας όσοι είμαστε γονείς. Σκεφτείτε τι αρρωστημένη γονιοποίηση της κόρης, να της λέει η μάνα, να της κάνει πλάτες που απατάει τον άνδρα. Και σκεφτείτε τι γονιοποίηση της κόρης από τον πατέρα, να χρησιμοποιεί την κόρη ως το σκουπιδοτενεκέ του. Ή όπως τον κουβά που κάνει εμετό τα κομπλεξίλικια του. Λυπάμαι. Συμβαίνουν αυτά και εν έτη 2020 και ειδικά στην περίοδο της καραντίνας. Έχετε την αγάπη μου, έχετε τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, έχετε την αγκαλιά μου την νοερή, όλοι εσείς που είστε εγκλωβισμένοι σε σπίτια και περνάτε την καραντίνα μαζί με τοξικούς ανθρώπους. Ξαναλέω, τα τηλέφωνα για την άμεση βοήθεια και ανακούφιση για τη βία στην οικογένεια, στην Κύπρο είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900. Καλό βράδυ.